Στο ελληνικό βόλεϊ πολλά αλλάζουν, πάρα πολλά αλλάζουν κάθε χρόνο. Αριθμός ομάδων, παίχτες, προπονητές, πρωταγωνιστές, χορηγοί, μεταγραφές, από εδώ από εκεί. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Ο Γιάννης Ορφανός στον Ηρακλή. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Coach, καλό μήνα. Καλό μήνα. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Γελάω. Νομίζω είναι το μοναδικό που δεν αλλάζει εδώ και χρόνια στο ελληνικό βολή. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό έχει και διαρκέσει και τόσο πολύ. Και είναι μια συνεργασία που αποδίδει. Οπότε, γιατί να χαλάσει. Κάνω λάθος ή δεν το έχω ψάξει καλά. Νομίζω ότι είστε ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή προπονητής στη Volley League. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω ο Ανδρεόπουλος στον Παναθηναϊκό πόσο είναι. Όχι, όχι. Ο Σάκης ο Μουστακίδης είναι Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να είναι περισσότερα χρόνια. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Πάλι πέντε, δεν νομίζω πέντε να είναι, αλλά τέλος πάντων. Πάντων. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Είναι κάτι σπάνιο γενικά στον αθλητισμό. Το έχουμε δει λίγες φορές, σε λίγες ομάδες, όχι μόνο στο βόλο και σε άλλα αθλήματα. Και είναι κάτι που ειδικά στις μέρες μας, που πλέον δεν υπάρχουν αυτά του παρελθόντος που έμενε κάποιος 20 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια με σημαίες, με ποδοσφαιριστές, αλλάζουν σαν τα πουκάμισα οι ομάδες και τους προπονητές και τους παίκτες. Και εδώ τίθεται η πρώτη, αν θέλετε, ερώτηση μετά τη δική σας τοποθέτηση, το τι είναι αυτό που κάνει την διοίκηση του Μάκη Καλαϊτζίδη αυτά τα χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες του, και το Γιάννη Ορφανό να είναι ένα πέντε χρόνια. Ξεκινώντας αυτή τη συνεργασία με τον Μάκη τον Καλαϊτζίδη, περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά στην αρχή τώρα, όταν άμα γυρίσω πίσω 4 χρόνια, τότε που η ομάδα... Μετά τον Πάτρα, στα μισά κάπου. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Εκεί νομίζω ότι σφυριλατήθηκε μια σχέση με τη διοίκηση και ιδιαίτερα και με τον πρόεδρο τον Μάκη τον Καλαϊτζίδη. Και χρονιά με τη χρονιά και βλέποντας φως στο τούνελ, έχουμε κάπως, θα έλεγα, κοινή σκέψη και βλέπουμε κάποια πράγματα κοινά. Και νομίζω αυτό έχει δέσει τη σχέση μεταξύ προπονητή και διοίκησης και γι' αυτό έχουμε και αυτή την τόσο καλή συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συνεργασία σφυριλατήθηκε, πέρασε πολύ δύσκολα, περάσαμε πολλά κύματα τον Ηρακλή, τα έχουμε συζητήσει για μαζί, ναι, εκείνη την εποχή. Και πλέον ο Ηρακλής δείχνει ότι είναι ένα σωματείο το οποίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει, το έχει δείξει τα δύο τελευταία χρόνια με τους δύο τελικούς που έχει φτάσει και φέτος ειδικά που ήμασταν ίσως... Όχι, ίσως ήμασταν πάρα πολύ κοντά και στην κατάκτηση. Ακόμα πιο κοντά σε σχέση με πέρσι. Ακριβώς, σε σχέση με πέρσι. Και πλέον δείχνει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να κοιτάμε όλοι βασικά στον Ηρακλή. Ξέχασα κάτι ακόμα. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε πολλά να πούμε, θα ήθελα και ένα δικό σας σχόλιο γι' αυτό. Ο Ηρακλής, πέρα το ότι είναι η ομάδα που τα τελευταία 5 χρόνια κρατά τον ίδιο προπονητή, κάτι σπάνιο, κάνει και κάτι άλλο πάρα πολύ σπάνιο. Είναι η μοναδική ομάδα, για το βόλεϊ μιλάω τώρα πιο συγκεκριμένα, που μέσα στον Ιούνιο είχε 250 διαρκείας. Χωρίς να ακουστεί ούτε μία ανακοίνωση, χωρίς να έρθει ούτε ένας παίχτης, ούτε καν εσείς δεν είχατε ανακοινωθεί, την Παρασκευή ανακοινωθήκατε. Και πραγματικά είναι, το νούμερο για κάποιους μπορεί να είναι μικρό, αλλά για τα δεδομένα του βόλεϊ και την εποχή που ζούμε και την χρονική περίοδο ότι ήμασταν μέσα Ιουνίου, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Γιατί κακά τα ψέματα η διοίκηση, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, του κυρίου Καλαϊτζίδη, τα χρήματα από τα διαρκείας περιμένει να κλείσει κάποιες περσινές τρύπες, να ανανεώσει εσάς, να ανανεώσει κάποια παιδιά, να πάρει μεταγραφές, να χτιστεί η ομάδα. Έχει να κάνει με το προηγούμενο. Καταρχάς όντως ισχύει αυτό, ότι αυτή τη στιγμή 250 διαρκείας ούτε ποδοσφαιρικές ομάδες δεν έχουν πουλήσει, όχι πόσο μάλλον βολεϊκές. Ναι. Εντάξει, για να ξέρουμε και το μέγεθος ποιο είναι. Αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι αυτή η προσπάθεια που λέω. Ότι ο κόσμος θέλει να στηρίξει, βλέπει ότι αυτό το τμήμα προσπαθεί
πάρα πολύ κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο θα έλεγα υπερβαίνουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό και αυτό είναι, το αναγνωρίζει ο κόσμος και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια για μας, του κόσμου, γιατί όπως είπες δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας πίσω, κάποιος μεγάλος... κάποιος επενδυτής με χρήματα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα στηρίζεται από τον κόσμο της και από ανθρώπους που την αγαπάνε και προσφέρουν από το εξωτερικό τους, θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι για μας έως και συγκινητικό πολλές φορές. Και δυστυχώς βέβαια αυτό το νούμερο πρέπει να αυξηθεί, να ανέβει. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανέβει, αν και πλέον μπαίνουμε σε περίοδο που ο περισσότερος κόσμος έχει άδειες, είναι λίγο στενά τα πράγματα, τα οικονομικά δεδομένα για την οικογένεια του καθενός. Γιατί αν αυξηθεί, και εδώ θα χρειαστούμε τώρα τη δική σας ενημέρωση, θα έρθουν και οι παίκτες που θέλει ο Γιάννης Ορφανός να έρθουν σε συνεργασία με τη διοίκηση και θα χτιστεί η ομάδα που θέλετε τώρα. Θυμάμαι συζητήσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια ότι θέλουμε να πάρουμε τους παίκτες που θέλουμε τώρα να τους πάρουμε και όχι ό,τι περισσέψει στο τέλος από αυτούς που χάθηκαν ή από άλλες ομάδες κτλ. Και μου έρχεται κάθε φορά τέτοια εποχή στο μυαλό αυτή η κουβέντα. Εντάξει, αυτή την εποχή υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Ότι υπάρχουν οι παίκτες δεν περιμένουν μέχρι το Σεπτέμβριο για να κλείσουν ομάδες. Και οι παίκτες θέλουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να κλείνουν τη νέα τους χρονιά. Οπότε όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για μεταγραφές, μιλάμε για μεταγραφές οι οποίες μπορεί, όπως χαρακτηρίζουμε πολλές φορές, είναι από το πάνω ράφι. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, αδειάζουν τα πάνω ράφια και πας προς τα κάτω. Οπότε είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Είναι πολύ σημαντικό για μας και να μην γίνουν τελευταία στιγμή που θα έχουν, όπως είπες, θα έχουν αδειάσει τα πάνω ράφια και θα πρέπει να διαλέξουν πολλές φορές και αναγκαστικά παίκτες. Είμαι σε αναζήτηση παικτών αυτή τη στιγμή, έχω πάρει το OK από τη διοίκηση. Δεν είναι πάντα εύκολο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και αμφιβολία γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλώντας με μάνατζερ μου λέει τι θα γίνει του χρόνου στο ελληνικό βόλιο. Αλλά αυτό είναι τραγικό, έτσι. Είμαστε 1η Ιουλίου και δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα είναι, ποιες θα είναι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό ακούγεται στο εξωτερικό. Οι μάνατζερ που θέλουν να στείλουν παίκτες εδώ πέρα στην Ελλάδα το γνωρίζουν και λένε ποια είναι η κατάσταση, τι θα γίνει πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα, θα έχει κάποιο επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε, ακούμε για ΑΕΚ, ακούμε για Παμβοχαϊκό, ακούμε για Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ακούμε για Φοίνικα Σύρου. Ακούμε για Κοζάνη. ακούμε για Κοζάνη, ακριβώς. Ακούμε 5 ξένους, εδώ δεν μπορούμε να κατεβάσουμε 3-2 5 ομάδες ελληνικές. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι αν θα έχουμε 5 ξένους, να έχει δικαίωμα 5 ξένους η ομάδα. Όταν οι ομάδες δεν μπορούν να καταφέρουν καν να κατέβουν στο πρωτάθλημα. Και αυτό υπάρχει τώρα, είναι λίγο οξύμορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη μία να συζητάμε για το πόσους ξένους θα έχουμε και να αυξηθούν οι ξένοι και από την άλλη να μην αντέχουν οι ομάδες να κατέβουν καν στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό πρέπει λίγο να ξανασυζητηθεί όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται βόλεϊ. Και να προσπαθήσουμε να το χτίσουμε ακόμα σε πιο στέρεες βάσεις. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, προφανώς και έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις για ανανεώσεις αθλητών. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μέσα στην εβδομάδα ίσως υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις τέτοιες, θα μας το πείτε εσείς φυσικά, αν είστε κοντά ή μακριά στο να παραμείνουν κάποια παιδιά από πέρυσι. Και από την ελληνική αγορά, γενικότερα να περιμένουμε πράγματα σε μεταγραφές. Έχουν γίνει κάποια πράγματα ήδη από την ελληνική αγορά και κάποιες ανανεώσεις μέσα από την ομάδα μας, αλλά επέτρεψέ μου να μην το κάνω. Θα κάνουμε. Όχι, δεν θέλω ονόματα. Θέλω δηλαδή και ο κόσμος, αλλά θα γίνει. Θα έρθουν οι ανακοινώσεις. Θα το κάνω εγώ και ας μην παραβλέψω. Αυτά είναι κομμάτια που ανήκουν στη διοίκηση και οι ανακοινώσεις, όλα αυτά. Αλλά έχουν γίνει κινήσεις, ανανεώσεις και έχουν αποκτηθεί και κάποιοι παίκτες οι οποίοι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν. Αλλά γίνονται συνέχεια και κάθε μέρα είμαστε σε αναζήτηση, γιατί δεν κλείσαμε ακόμα. Δεν κλείνουμε το ρόστερ και ξένων παικτών και κάποιων Ελλήνων για να συμπληρώσουμε.
Σίγουρα θα ανεβάσουμε και κάποιους παίκτες από το εφηβικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επέτρεψέ μου να το σχολιάσω. Ότι θα ανέβουν 3 παιδιά, τα οποία φέτος συμμετείχαν στο πρωτάθλημα των εφήβων, χωρίς να είναι στους άντρες, θα ανέβουν την πρώτη ομάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και ένα πράγμα που το έχει καταφέρει ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια και το έχει πετύχει, να ανεβάζει μέσα από τις ακαδημίες να ανεβαίνουν παιδιά στο αντρικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται, ακόμα έχουμε παραγωγή αθλητών. Και θα συνεχίσει να γίνεται. Και θα συνεχίσει και νομίζω ότι θα συνεχίσει και από το εφηβικό και από το παιδικό και από το εφηβικό και για τη νέα χρονιά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ποσοστό, πόσο τις 100 θα βάλουμε στο διαφορετική ομάδα σε σχέση με πέρυσι? Και μιλάω για πρόσωπα, για Έλληνες, για ξένους. Θα είναι τελείως διαφορετικός ο Ηρακλής? 50%. Ξένοι, 50% οι ξένοι θα είναι καινούργιοι. Διαφορετικοί όλοι είναι. Διαφορετικοί. Και νομίζω ότι και κατά, ίσως, γενικότερα δηλαδή μαζί με τους ξένους, κατά 50% θα είναι καινούργια η ομάδα. Άρα δουλειά για το Γιάννη Ορφανό. Κάθε χρόνο νομίζω ότι έχουμε δουλειά. Κάθε χρόνο είναι ξεχωριστή χρονιά. Νέοι στόχοι, νέοι παίκτες, ιδιαιτερότητες του πρωταθλήματος. Και δεν μπορούμε να στοχεύουμε μόνοι μας. Εντάξει. Εννοείται. Πάντα πρέπει να βλέπουμε και τους αντιπάλους μας, να ξέρουμε τις κινήσεις των αντιπάλων και αντίστοιχα να κινούμαστε και εμείς για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή οι αντίπαλοι που ξέρουμε είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν εδώ να ολοκληρώσει το ρόστερ, οπότε ξέρουμε. Γιατί δεν τους νοιάζει αυτό που συζητάμε για το πόσες ομάδες θα είναι, ποιες θα είναι κτλ. Έχουν τα χρήματα, ακριβώς, μπαίνουν στη διαδικασία μεταγραφών, πετάνε, εξοδεύουν λεφτά πολλά. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Είναι ομάδες που κλείνουν από τον Ιούνιο το ρόστερ τους γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και έχουν το πλεονέκτημα αυτό να παίρνουν γρήγορα και να κλείνουν γρήγορα τους καλούς παίκτες. Και έχουν τη δυνατότητα και μέσα στη χρονιά, coach, που και αυτό είναι σημαντικό, να αλλάζουν και ολόκληρη ομάδα, μα θέλουν. Εντάξει, να πω βέβαια, κάτι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι πάντα καλό για έναν προπονητή. Δεν είναι πάντα καλό. Εννοείται ότι δεν είναι πάντα καλό. Αλλά κάθε είναι... χρόνο να αλλάζει τους ξένους σου μεσούς στη σεζόν, για παράδειγμα. Όχι, είναι ένα μαξιλαράκι όμως για την ομάδα. Ότι ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή τα Χριστούγεννα μπορεί να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Πράγμα που για πρώτη φορά συνέβη και σε εμάς. Βεβαίως. Πρώτη φορά η διοίκηση μου έδωσε το OK στα μέσα της χρονιάς να κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις. Και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να δείξει η ομάδα ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο γύρο. Πολύ, πολύ σημαντικό έπαιξε, γιατί ήρθε ο Ποπόφ, ήρθε ο Χίρας, ήρθαν παιδιά που βοήθησαν. Δεν είναι ότι ήρθαν συμπληρώματα, ήρθαν βασικοί αθλητές. Ακριβώς, ακριβώς. Και σας έλυσαν τα χέρια. Σας έλυσαν τα χέρια. Ακριβώς. Και μεταμορφώθηκε και ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης. Σωστά. Δηλαδή δείξαμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Αν ρωτήσω για στόχους, θα ακούσω αυτό που ακούω τα προηγούμενα χρόνια. Να είμαστε στα Final Four. Ναι, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Αυτό είναι ένας στόχος, το έχουμε καταφέρει 2 χρονιές. Μια φορά μια του κλέφτη, 2 του κλέφτη. Κάπου θα... Υπάρχει και το League Cup που μας ξεφεύγει λίγο. Μας ξεφεύγει, ναι, λίγο. Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά για μένα είναι τρομερή επιτυχία το ότι καταφέρνει η ομάδα 2 συνεχόμενους τελικούς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή και δείχνει την προσπάθεια που γίνεται. Ναι, και άμα με ρωτάς, του χρόνου θέλουμε να είμαστε πάλι εκεί πέρα. Έχω ξαναπεί ότι αυτά το Final Four είναι γιορτή. Πραγματικά το χαιρόμαστε και εγώ και οι παίκτες και η διοίκηση, βέβαια μας μένει λίγο πικρή γεύση στο τέλος, αλλά ότι βρίσκεσαι εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό. Στο τρεις του κλέφτη είμαστε τώρα, έτσι. Ακριβώς τώρα είναι. Και το πολύ σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή, όπως λέω, ένα καλό πλασάρισμα στα play-off. Η ομάδα δηλαδή, και φέτος το δείξαμε, ότι παρόλο το ότι τερματίσαμε 7η, καταφέραμε να πάμε στο τρίτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα την περνάγαμε και με disadvantage έδρας. Είτε οπότε ήταν η Κηφισιά, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, ναι, θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσαμε. Όπως και η Κηφισιά έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως.
Νομίζω ότι ένα καλό πλασάρισμα πάντα το ψάχνουμε. Πάντα το ψάχνουμε. Και θέλουμε να βρεθούμε και γιατί όχι και, και στα ημιτελικά πρωταθλήματος. Για μένα και αυτός ένας πολύ σημαντικός στόχος. Και ένας στόχος που νομίζω ότι είναι έτοιμος ο Ηρακλής να το πετύχει. Χρονικά έχετε βάλει κάποιο όχι deadline, ένα όριο ότι μέχρι τότε θα πρέπει να κάνουμε αυτά που έχουμε προαποφασίσει με τη διοίκηση για να πούμε ότι είμαστε καλά. Και μιλάω για το roster, έτσι, μιλάω για τις μεταγραφές. Ναι, νομίζω ότι αν καταφέρουμε να κλείσουμε τώρα ένα καλό διαγώνιο που κοιτάμε για έναν ακραίο, στις επόμενες μέρες θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο είναι πολύ σημαντικό για μας το επόμενο 15ήμερο που θα αφορά τις μεταγραφές. Προετοιμασία κλασικά τέλη Αυγούστου, όπως πάντα. Μέσα Αυγούστου περίπου. Mm-hmm. Μέσα Αυγούστου εκεί, μέσα 15-20 κάπου εκεί. Κάπου εκεί έχω υπολογίσει βάσει του ότι ξεκινάμε το πρωτάθλημα θεωρητικά πάντα. Καλά, ναι. Έχει δοθεί μια ημερομηνία 19 Οκτωβρίου, αλλά ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό βάσει αυτής της ημερομηνίας, οπότε το 19 Αυγούστου κάπου εκεί υπολογίζω ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Mm-hmm. Άρα 15-20 Ιουλίου, βαριά όπως λέμε, θα έχουμε μια εικόνα του τι περιμένουμε από το ρόστερ του Ηρακλή. Ναι. Σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Πρώτη του μηνός, από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις παικτών. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα υπάρχει μια συνεχόμενη ροή. Μακάρι κάθε μέρα να λέω καλησπέρα στην εκπομπή και να πετάω και μια ανακοίνωση. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό. Και να βγάζεις και να παίξεις. Και να βγάζω και να παίξεις. Δηλαδή να συμβάζεις. Οι ξένοι coach ελπίζω να μιλάνε αγγλικά. Δεν ξέρω από ποιες χώρες θα είναι. Κοιτάμε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι, ναι. Να τους το πείτε γιατί αλλιώς θα χαλάσει η μεταγραφή. Πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Όχι, είναι και δύσκολο. Και για εσάς. Ναι, θυμάμαι με τον. Πώς το λένε. Που δεν μιλούσε καθόλου. Κόλλησα τώρα. Με τον Καλατάτζε. Με τον Καλατάτζε. Πω. Δηλαδή σας έβλεπα ώρες να. Να θέλετε να εκφραστείτε και να μην μπορείτε. Ναι, εκεί στα time out ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε ένα θέμα με τον Καλατάτζο, ο οποίος δεν ήταν πολύ καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας, οπότε είχαμε κάποια προβλήματα. Ναι, γιατί το βόλεϊ δεν είναι ποδόσφαιρο να του πεις, ξέρω εγώ, κάνε πάσα. Το βόλεϊ θέλει και τακτικές, θέλει και συστήματα, θέλει λεπτομέρειες. Πρέπει να... σε ένα time out μπορεί να αλλάξουμε και μια τακτική, οπότε πρέπει να είναι κατανοητή από όλους τους παίκτες εκείνη τη στιγμή σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε για το time out, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να ακούσουμε αυτά που θα πω και να αλλάξει μια τακτική. Αν θέλετε απαντάτε, να περιμένουμε τρεις ξένους. Δεν νομίζω ότι ο στόχος μας είναι αυτός. Ή βλέποντας και κάνοντας. Ο στόχος μας είναι για δύο ξένους. Για δύο. Αλλά δύο καλούς ξένους. Mm-hmm. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω τώρα, γι' αυτό ανέφερα και πριν τους πέντε. Πέντε ξένοι νομίζω ότι είναι για ομάδες σαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μόνο για αυτούς τους δύο μάλλον. Μόνο αυτές τις δύο ομάδες εξυπηρετεί που έχουν και τους αγώνες της Ευρώπης. Που είναι παρανοϊκό βέβαια να φεύγουν ομάδες από το πρωτάθλημα όπως είναι η ΑΕΚ ή ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και οι άλλοι να παίζουν με πέντε ξένους. Είναι τελείως παρανοϊκό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή... Ναι, αυτό λέω. Δεν, ούτε και εγώ μπορώ να το καταλάβω. Απ' τη μία έχουμε αυτό και απ' την άλλη οι ομάδες δεν μπορούν καν να κατέβουν στο πρωτάθλημα λόγω οικονομικών. Ούτε με 12 Έλληνες δεν μπορούν με κάποιες ομάδες και εδώ τους λες πέντε ξένους. Τέλος πάντων. Είναι... Ναι. Ακριβώς. Είναι ζητήματα που αυτοί που αποφασίζουν ας το δουν λίγο καλύτερα. Ας το δουν. Ακριβώς. Ας το δουν λίγο καλύτερα. Εύχομαι κάθε μέρα που περνά να, όχι μόνο να υπάρξουν ανακοινώσεις αλλά και εσείς να είστε όσο πιο σύντομα έτοιμος γίνετε για να δουλέψετε. Πάνω σε αυτό το πλάνο που έχετε, θεωρείτε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό σε αυτά που μας έχει παρουσιάσει ο Γιάννης Ορφανός τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή στον τρόπο παιχνιδιού, αν θέλει να αλλάξει κάτι, αν θέλει να κάνει την ομάδα να παίζει διαφορετικό στυλ, δεν ξέρω. Είναι ανάλογα με τους παίκτες που θα έρθουν. Ναι, βέβαια. Έχει να κάνει το στυλ του παιχνιδιού αναλόγως και τα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε από τους παίκτες. Εννοώ ότι
για πιο γρήγορο παιχνίδι, για το από πού θα είναι πιο απειλητική ομάδα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πλάνο και με το υπάρχει ένα πλάνο παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια από μένα όσο αφορά το κομμάτι το δικό μου. Απλώς αυτό που θα κοιτάξω φέτος είναι να το εκτελέσουμε πολύ καλύτερα και να έχουμε ίσως πιο ικανούς όσο αφορά τους ξένους σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή πιο ικανούς σε κάποιες μπάλες. Να υπάρχει μια σιγουριά, λέτε, ότι αυτοί οι δύο ακριβώς θα μου καθαρίζουν το μάτς στη δύσκολη. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Εκεί που θα καίει η μπάλα, εκεί που θα υπάρχει δυσκολία, να υπάρχει ο κατάλληλος παίκτης ή οι κατάλληλοι παίκτες, οι οποίοι θα μπορούν να παίρνουν τις φάσεις αυτές και να τις τελειώνουν. Κάτι τελευταίο. Επειδή προφανώς τότε που αντικαθιστούσατε ή συνεχίζατε, γιατί ήσασταν συνεργάτης του κυρίου Πάτρα, μείνατε μόνος σας και πέρασαν 5 χρόνια. Προφανώς εκείνη την περίοδο δεν θα περιμένατε ότι θα είστε ο προπονητής του Ηρακλή για τα επόμενα 5 χρόνια. Τώρα, ο Ηρακλής τι είναι για σας? Είναι ένα κομμάτι προπονητικής μου ζωής πολύ μεγάλο. Τελευταία 5 χρόνια δίνω όλο μου το είναι για τον Ηρακλή. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι για μένα. Και αν δεν ήταν, δεν θα συνέχιζα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Έχω δεθεί και με τη διοίκηση και με τον κόσμο του Ηρακλή και νομίζω ότι σπαταλάω πολλές φορές και μέσα στην κανονική διάρκεια αυτό που λέω και στους παίκτες, ότι σπαταλάμε περισσότερη ώρα για την ομάδα από ό,τι σπαταλάμε για την οικογένειά μας. Άρα αυτό κάτι λέει και αυτό δημιουργεί και δεσμούς με την ομάδα. Ναι. Και έξω αγωνιστικούς, αν μπορώ να το πω έτσι. Και έξω από το γήπεδο. Μετά από τόσα χρόνια γνωρίζεις ανθρώπους, τους βλέπεις, μιλάς, γίνεσαι φίλος με αυτούς. Δένεσαι, ναι. Δένεσαι. Και δεν μιλάω μόνο με τον κόσμο, μιλάω με όποιον ασχολείται με τον Ηρακλή. Με όποιον ασχολείται. Ένα τέτοιο μήνυμα... Όχι μόνο με τη διοίκηση και με τον κόσμο. Αυτό. Ναι. Ναι, και το ζω και στα Final Four. Το ζω και στο Final Four αυτό που λέτε, που έχετε χρόνο σε αυτούς που έρχονται σε μακρινά μέρη να είναι μαζί σας και εκτός γηπέδου. Ο φίλος ο Μάνος γράφει: την αγάπη μου, το σεβασμό μου στην οικογένεια του κυρίου Ορφανού. Τον ευχαριστούμε που κρατάει τον Ηρακλή μας τόσο ψηλά. Και κλείνω με το μήνυμα του φίλου που μας ακούει. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ότι θα τα λέμε. Εύχομαι να τα λέμε για θετικά πράγματα από εδώ και πέρα. Να ανταπεξέλθει ο κόσμος ακόμα περισσότερο, γιατί δυστυχώς τώρα που μιλάμε αυτή είναι η μεγάλη πηγή εσόδων, τα διαρκείας. Και ο Γιάννης Ορφανός περιμένει αύριο μεθαύριο να ακούσει από τη διοίκηση ότι θα σου πάρουμε και αυτόν που ζήτησες, γιατί βρέθηκαν και τα αντίστοιχα χρήματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό το πράσινο φως περιμένουμε κι εμείς και νομίζω ότι αυτό περιμένει τη βοήθεια από τον κόσμο, περιμένει και η διοίκηση. Αρκετά πράγματα. Δεν μένει στον κόσμο. Εντάξει, γιατί λέμε για τον κόσμο. Η διοίκηση αυτή τη στιγμή, ο Μάκης ο Καλατζίδης, δεν κάθεται και περιμένει μόνο από τον κόσμο τα διαρχείας. Γίνεται μια υπερπροσπάθεια για να βρεθούν χορηγοί, να βρεθούν χρήματα για την καινούργια χρονιά. Και όσο περισσότερα βρεθούν, τόσο καλύτερες μεταγραφές θα μπορούμε να κάνουμε για του χρόνου. Όσο μειωμένο είναι το budget, καταλαβαίνετε ότι είναι και μειωμένες οι επιλογές και οι απαιτήσεις για τη νέα χρονιά. Και εύχομαι να μας αναγκάσετε με την καλή την έννοια το ρήμα να ξαναμπούμε αρκετές φορές σε αεροπλάνο φέτος, γιατί αν μπαίνουμε σε αεροπλάνο για τον Ηρακλή είναι καλό. Κάπου θα πηγαίνουμε για να διεκδικήσουμε έτσι κάτι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Ορφανό, τον προπονητή του Ηρακλή, για 5η σεζόν συνεχίζει.